Με πιάσαμε 150 ευρώ. Πότε θα πω το πάρουμε, το πετρέλαιο, οι συζημιές ή τα τέτοια. Με δίχτυα ολοκληρωτικά κατεστραμμένα και αντί για ψαριά που θα κατέληγε στην Ιχθυόσκαλα, 300 κιλά λαγοκέφαλους έφτασε στο λιμάνι της Ιεράπετρας το αλιευτικό αργοναύτης με καπετάνιο τον πρόεδρο των ερασιτεχνών Αλιέων Λάμπη Τζαράκη. Σε μπαρμπουνιά τίποτα, 5 κιλά μπαρμπουνάκια. Τα φάγανε χθε βράδυ, βραδινή, βάλαμε στο νησί, στη Χρυσή και μας έκαναν τα δίχτυα κομμάτια. Εβγάλαμε 300 ψαρία. Εκεί έχουμε αυτά που μείνανε στα δίχτυα πάνω, καινούρια δίχτυα που κάνουν 6-7.000 ευρώ και είναι άχρηστα. Οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση. Τις τελευταίες 20 ημέρες εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, τα καΐκια βγήκαν 2 φορές για ψάρεμα. Όμως το ταξίδι μέχρι τη Χρυσή επεφύλαξε δυσάρεστες εκπλήξεις. Τα εκατοντάδες κιλά των ψαριών που υπήρχαν στα δίχτυα δεν ήταν παρά λαγοκέφαλοι που είχαν διαλύσει τα αλιευτικά εργαλεία και καταβροχθήσει ολόκληρη την ψαριά. Δίχτυα από τα δίχτυα στο στόμα του ψαριού. Να το. Τρώει τα δίχτυα δηλαδή. Ναι, άτο. Όλα τα δίχτυα τα έχει πάει. Άμα το ξεχυλιάσει τώρα είναι όλο δίχτυα πάει μέσα. Έχει πάρει το ψάρι πάνω από το δίχτυ και έχει και δίχτυ μέσα που την κάνει πολύ μεγάλη τη ζημιά στο δίχτυ. Και τρώει το ψάρι μαζί με το δίχτυ. Η μεγαλύτερη παρτίδα, το μεγαλύτερο τονάζ λαγοκέφαλο που έχει. Έχω βγάλει 300 κιλά λαγόψαρα σε καμπάλους, σε χοντρά δίχτυα όμως. Κάτω στο ψερόκαμπο. Την περασμένη Τρίτη, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας παρέδωσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη μελέτη που εκπώνησε το ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με την οποία κάθε καΐκι στην περιοχή έχει υποστεί τον τελευταίο χρόνο ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, οι οποίες ξεπερνούν σε ύψος τις 8.500 ευρώ. Εμείς ζούμε από τη θάλασσα. Φέτος έχουμε πάει 2 φορές, έχουμε 20 μέρες είμαι τώρα μέσα και έχω πάει 2 φορές μόνο στη δουλειά. Λόγω του καιρού, οι ζημιές, ένα άλλο και όλα αυτά δεν προλαβαίνουμε να πάμε στη δουλειά. Οι αλλοί στις Ιεράπετρα ζητούν να αποζημιωθούν για τις ζημιές που έχουν υποστεί, αλλά και να δοθούν σαφή κίνητρα για την αλίευση των λαγοκέφαλων. Μεροκάματο δεν βγαίνει, τα πετρέλα είναι ακριβά. Θες τη βραδιά 60, 70 και 80 ευρώ πετρέλαιο για να πας στη δουλειά, αβγάζεις 5 κιλά μπαρμπούνια, πιάσεις 100 ευρώ, δεν μένει τίποτα. Σήμερα και ζημιές πρέπει να κάνουμε εργαλεία ειδικά για να τα πιάσουμε τα ψάρια. Αυτά είναι πυράχνας. Όλοι οι λαγοκέφαλοι ήταν βάρους έως 12 κιλών και ανήκουν στην πιο πρόσφατη γενιά, γεγονός ενδεικτικό για τον ταχύτατο πολλαπλασιασμό του είδους και την πλήρη επικράτησή του στα νερά της Μεσογείου.